ξεκινήσαμε με ποσοστά που ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 90% με βάση τα στοιχεία που έχουμε από πολλές περιοχές της χώρας. Σήμερα αναμένουμε εδώ στα Προμπήλαια να γίνει μία από τις πολύ μεγάλες εκπαιδευτικές και όχι μόνο συγκεντρώσεις. Το ίδιο θα συμβεί και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Με αυτή τη δυναμική που ξεκίνησε ο αγώνας, είναι δεδομένο ότι θα κρατήσει και θα κλιμακωθεί αυτή η δυναμική. Και θα μπουν και άλλοι κλάδοι εργαζομένων με την ΑΔΔ και νομίζω ότι είναι ανοιχτό το ζήτημα μαζί με τους γονείς και τους μαθητές η κυβέρνηση να αναγκαστεί να κάνει πίσω. Είναι πιστεύετε καθοριστική αυτή η εβδομάδα τόσο για το δικό σας αγώνα όσο και για τις τελικές αποφάσεις περιμένει? Είναι καθοριστική αυτή η εβδομάδα γιατί θα σηματοδοτήσει μαζί με τις εξελίξεις στο τέλος της εβδομάδας που θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΔ και πιθανόν να μπουν και ο ιδιωτικός τομέας την άλλη εβδομάδα για να γίνει μεγάλη κορύφωση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζετε σε οτιδήποτε? Βέβαια, βέβαια και ελπίζουμε. Αν δεν αντισταθούμε δεν γίνεται τίποτα. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι του ΙΚΑ. Αντιδρούμε ουσιαστικά για τη διάλυση του ΙΚΑ. Δεν είναι μόνο ότι απολύονται συνάδελφοί μας, προσέξτε, έρχονται με κινητικότητα σε εμάς άτομα από άλλα υπουργεία και ταυτόχρονα διώχνουν άτομα του ΙΚΑ. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος διαμαρτύρεται. Χάνει τις δουλειές του, χάνει την προσωπική του ζωή πλέον, δεν υπάρχει τίποτα. Εσείς είστε εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία που μπαίνετε και εσείς σε καθεστώς όχι φόβο. Συνάδελφοι φεύγουν από παντού. Μας λένε τάχα για κινητικότητα, για διαθεσιμότητα, αυτά είναι τρίχες. Όλοι στο σπίτι τους καταλήγουν. Διαθεσιμότητα ίσον απόλυση. Είμαστε από την πρώην εργατική εστία. Έχουν βάλει σε αυτή τη φάση σε διαθεσιμότητα απόλυση το βοηθητικό προσωπικό των παιδικών σταθμών που είναι 25 σε όλη την Ελλάδα. Στην ουσία κλείνουν τους παιδικούς σταθμούς. Όταν η κυβέρνηση κοιτάζει να βρει 15 εκατομμύρια για μέσο ΕΣΠΑ για να εξυπηρετήσει τους εργαζόμενους, απ' την άλλη κλείνει παιδικούς σταθμούς στο ΟΑΕΔ. Συνάδελφοι, σημαίνει